Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιο και το απαιώνος μυστηρίου η φανέρωσης. Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβριήλ την χάρη ευαγγελίζεται. Διό και εμείς είναι αυτό τη Θεοτόκο βοήσουμε. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Αδερφοί μου, διπλή η σημερινή εορτή, θρησκευτική και πατριωτική. Σαν σήμερα ήρχισε ένας αγώνας εναντίον των απίστων, εναντίον των βαρβάρων οι οποίοι κατήχουν την Ελλάδα μας, υπόδουλων και κατατυρανούσαν τον κόσμο. Σήμερον ξεκίνησε μία εορτή η οποία ονομάζεται Εθνική Εορτή, αλλά δεν θα εμβαθύνουμε περισσότερο στο θέμα τούτο και θα δούμε τη σωτηρίας το μυστήριο. Σήμερον τη σωτηρίας ημών το κεφάλαιο. Όταν ο Πανάγαθος Θεός έπλασε τον κόσμο, η γη ήταν ακατασκεύαστος και πάνω εις την γη αυτήν την ξηρά ευλάστησαν δέντρα, χόρτα, παντός είδους χωρίς κανείς να τα σπείρει, χωρίς να σπαρούν από χέριν ανθρώπου, εγέμισε η γη με αυτά τα κάλλη τα οποία βλέπουμε. Τούτο όμως δεν έμεινε μόνο του. Ένα άλλο θαύμα πολύ μεγάλο, το οποίο ούτε έγινε ούτε θα ξαναγίνει. Νύφη αγνή και καθαρή μητέρα και μητέρα Θεού. Νύφη Παρθένος και Παρθένος μητέρα του Θεού. Ότε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο, απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού γενόμενον ευγυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, όταν έβλεπε ο Θεός τον κόσμο του μέσα στα είδωλα, όταν έβλεπε ο Θεός τον κόσμο του να είναι μακριά από τον Θεό τον ίδιο, τότε λέει ελυπήθηκε ο Θεός τον κόσμο του και εξαπέστειλε τον Υιόν αυτού ερχόμενον εις τον κόσμο δια να σώσει τον κόσμο. Το καιρό εκείνο, λέγει, απέστειλε ο Θεός τον Υιόν του εις τον κόσμο και δια να έρθουμε πιο βαθύτερα εις το νόημα, απέστειλε, λέγει, ο Θεός τον άγγελόν του εις την πόλη Ναζαρέτ. Ναζαρέτ σημαίνει αγιασμός. Και έστειλε τον αρχάγγελόν του Γαβριήλ. Γαβριήλ δε σημαίνει Θεός και άνθρωπος. Στην Ναζαρέτ
σημαίνει ο αγιασμός, ο οποίος αγίασε την Οικουμένη Άπασα. Και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ λέει, ήρθεν στη Ναζαρέτ εις μίαν πόλη άσημη, μικράν πόλη, και σε αυτήν την πόλη κατοικούσε, λέγει, το σκεύος της εκλογής του Θεού, δηλαδή η μητέρα του. Από όλες τις γυναίκες του κόσμου εξέλεξε ο Θεός αυτήν την γυναίκα, η οποία είχε μία ηλικία μικρά, 15 ετών, και ήταν μόνη της μέσα στο δωμάτιό της. Και όπως ήταν μόνη της εκεί, ήρθε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ για να της φέρει το μήνυμα. Δεν την βρήκε έξω από το σπίτι της. Δεν την βρήκε στους δρόμους να γυρίζει. Δεν την βρήκε στα κομμωτήρια για να κτενίζει τα μαλλιά της. Δεν την βρήκε στο χαρτοπαίγνιο για να παίζει και να καπνίζει. Την βρήκε μέσα στο σπίτι της και η παράδοση της Εκκλησίας διέσωσε ότι την βρήκε να αναγεινώσει την Αγία Γραφή. Και μάλιστα λέγει, αναγίνωσε και τον προφήτην Ισαΐα, ο οποίος έλεγε, ιδού η Παρθένος έξι εν γαστρή και τέξετε ιών, και έμειναν η Παναγία μας και συλλογίζεται και έλεγε, τι είναι αυτό που γράφει ο προφήτης? Η Παρθένος λέγει να γεννήσει, η Παρθένος χωρίς να έχει μυστήριον γάμου να γίνει μητέρα. Τι είναι αυτό που λέγει ο προφήτης? Και διαλογίζεται η Παναγία μας. Σκέπτετο και πάλι να σκέπτετο, και τη στιγμή εκείνη εμφανίζεται το μήνυμα. Έρχεται ο Αρχάγγελος και της λέγει, αυτό που γράφει ο Ισαΐας είσαι εσύ. Και τότε η Παναγία μας υπεραμήνθη του εαυτού της και είπε, πώς εγώ, λέγει, θα γεννήσω επί άντραν ου γινώσκω, δεν έχω δούνε και λαβεί με τους άντρες. Αυτή ήταν η πρώτη απασχόληση της Παναγίας μας. Μία άλλη παράδοση της Εκκλησίας μας αναφέρει ότι τη στιγμή εκείνη η Παναγία μας έγνε θεμαλή και την παρουσιάζουν στα εικόνας ως εργαζομένη. Εργαζομένη είναι στο σπίτι της, όχι στους δρόμους. Από τη στιγμή κατά την οποία εξήλθεν η γυναίκα στην εργασία, εξυφανίστηκε η κοινωνία. Από τη στιγμή κατά την οποία η γυναίκα τρέχει στους δρόμους να εργαστεί, τότε αρχίζει και η αμαρτία να την περικυκλώνει. Αδερφοί μου, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο, έστειλε ο Θεός τον Υιόν του τον μονογενήν εις τον κόσμο, και γένετο άνθρωπος δια να σώσει τον άνθρωπο, εγένετο ορατός δια να σώσει εμάς τους αμαρτωλούς, εγένετο ταπεινός έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού, και έζησε ο Κύριος μας μαζί με εμάς δια να μας σώσει. Ο Θεός, λέγει ο Απόστολος Παύλος προς τον Τιμόθεον, ο Θεός, λέγει, εφανερώθη εν σαρκή. Εφανερώθηκε ως άνθρωπος. Ανεγνώστη από το Άγιον Πνεύμα.
αναγνωρίστη από το Άγιον Πνεύμα. Πότε? Στον Ιορδάνιν ποταμόν. Εκεί ακούστη η φωνή του Πατρός, ούτως αστήν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Αυτού ακούεται. Θεός εφανερώθην εις αρχή, εγνωρίστε εμπνεύματι, όφθη αγγέλης. Τον είδαν οι άγγελοι του ουρανού με σώμα. Τον είδαν οι άγγελοι του ουρανού μέσα στον κόσμο να περπατεί και να θαυματουργεί. Τον είδαν οι άγγελοι του ουρανού, όφθη αγγέλης, εκηρύχθη εν έθνεση, εκηρύχθη το όνομά του στα έθνη, δοξάστη από τους ανθρώπους, ανελήφθη εν δόξη. Μέγα το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Θεού, μεγάλη σωτηρία του κόσμου από τον Θεό. Και λέγει ο Ιερός Πατήρ της Εκκλησίας, ο Μεγάλος Βασίλειος, λέγει ότι τη στιγμή κατά την οποία είπε η Παναγία μας «Ιδού η δούλη Κυρίου», τη στιγμή εκείνη λέγει το βρέφος εφανερώθη εν σαρκή τέλειον ου κατά τας βαθμίδας της ανθρωπότητος, αλλά αμέσως εγένετο βρέφος τέλειον εν σαρκή και μορφώθηκε αμέσως μέσα στην κοιλία της Παναγίας μας. Αυτό το βλέπει ο Ιωσήφ όταν οι γραμματείς και οι εκλεκτοί του εβραϊκού λαού είδαν αυτό το παιδί, το αγνό, το καθαρό από τα Άγια των Αγίων, ή θέλησαν να το δώσουν εις άνθρωπον ευσεβή, θεοφοβούμενον. Και αυτός ήταν ο Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ λέγει μόλις είδε την Παναγία μας έγκυον, διότι ου κατά τας διαπλάσεις μορφωθέν, λέγει. Όχι σιγά σιγά μορφώθηκε, αλλά την ίδια στιγμή που είπε η Παναγία μας «Ιδού η δούλη Κυρίου», την ίδια στιγμή, λέγει, εμορφώθη μέσα στην κοιλία της το βρέφος, έγινε τέλειο. Και ο Ιωσήφ όταν είδε ότι η Παναγία μας ήταν έγκυος, εσκέφτηκε ότι ήταν κλεψίγαμος. Και τότε δεν επιτρέπεται άνευ του μυστηρίου του γάμου καμία γυναίκα να είναι έγκυος, διότι ελιθοβολείτο. Εάν ήταν τώρα ο νόμος εκείνος, πόσες μητέρες θα ελιθοβολούν το, πόσες μητέρες παράνομες πρώτου μυστηρίου του γάμου γεννούν τέκνα. Και βουλήθη, λέγει, λάθρα απολέσει αυτήν. Ο Ιωσήφ μόλις την είδε έγκυο, λέγει, ευβουλήθηκε να τη διώξει την Παναγία μας, να μην την παραδώσει στην κρίση του νόμου, δια να λιθοβοληθεί. Και μόλις το σκέφτηκε αυτό, λέει, ο άγγελος Κυρίου ήρθε και του λέγει, Ιωσήφ, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ την γυναίκα σου. Το γάρεν αυτή ευρισκόμενων πεδίων είναι εκ Πνεύματος Αγίου και θα γεννήσει η Παναγία των Υιών του Θεού και γένετο ούτω. Αναφέρει και κάτι άλλο ακόμη, ότι το έκτο μηνύ, λέγει, απεστάλλει ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στην Παναγία Παρθένων στην Ναζαρέτ. Το έκτο μηνύ, πότε? Το Σεπτέμβριο, λέγει, που η μέρα μεγαλώνει και η νύχτα ευρίσκεται
εις την τέλεια το έκτο μήνυ, το Σεπτέμβριο, και τον Μάρτιον, ο οποίος Μάρτιος είναι η πλάση του κόσμου. Επλάστηκε ο κόσμος των Μάρτιων, που η νύχτα μικραίνει και η μέρα μεγαλώνει. Γίνεται δηλαδή το αντίθετο. Και τότε λέγει τον Σεπτέμβριο, η γυναίκα η οποία βρισκόταν μέσα στην ατεκνία, η Ελισάβετ, ήταν συγγενής με την Παναγία μας. Και το έκτο μηνύ συνελήφθη ο Ιωάννης ο Πρόδρομος και εστάλει προ του Κυρίου μας δια να κηρύξει μετάνοιαν στον κόσμο και γένετο ούτω. Ομιλούσε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, μετανοείται ίγκυ και γάρ βασιλεία των ουρανών, και έλεγε ο Ιησούς μετά από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο τα ίδια λόγια, μετανοείται ίγκυ και γάρ βασιλεία των ουρανών. Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον και του απαιώνος μυστηρίου η φανέρωσης. Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται. Διό και εμείς εν αυτό τη Θεοτόκο βοήσομεν, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Μα η Παναγία μας ήταν όλου η χαρά. Η Παναγία μας ήταν η πηγή της χαράς. Η Παναγία μας ήταν η πηγή της δόξης. Η Παναγία μας ήταν εκείνη η οποία εκράτησε στα σαγκάλας της των Θεών. Είναι η στήλη της Παρθενίας, είναι η πύλη της σωτηρίας. Αδερφοί μου, αυτήν την Παναγία μας η οποία έγινε μητέρα του Θεού για να σωθεί ο κόσμος, αυτήν την Παναγία μας πόσο πρέπει να την αγαπούμε, πόσο πρέπει να την φωνάζουμε εις κάθε στιγμή, πόσο πρέπει να είναι κοντά μας. Ο Μέγας Αλέξανδρος έγραφε στην Ολυμπιάδα την μητέρα του και της έλεγε, ένα δάκρυ της μητέρας καλύπτει πολλά συκοφαντίας, ένα δάκρυ της Παναγίας μας σκεπάζει πολύ των επικαλούμενων. Αδερφοί μου, κι αν δεν την φωνάζει ο κόσμος, εμείς την παρακαλούμε και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας δέονται δια την σωτηρία μας. Από την Κρήτη ο Ανδρέας φωνάζει, από την Κύπρον ο Άγιος Σπυρίδωνας φωνάζει. Από όλα τα μέρη της Ελλάδος ένας Άγιος φωνάζει και παρακαλεί την Παναγία μας. Και εμείς ας την παρακαλέσουμε σήμερα που είναι η μέρα της χαράς της μεγάλης της Παναγίας μας, να μας μεταδώσει την χαρά αυτή. Διότι η καρδία σε φρενωμένη στο πρόσωπο θάλλει. Όταν η καρδιά είναι καθαρή, το πρόσωπο είναι γεμάτο από χαρά. Λυπούσεις δε το πρόσωπο σκυθροπάζει. Όταν η καρδία λυπάται, τότε το πρόσωπο είναι σκυθροπό. Και πότε λυπάται η καρδία?
Η καρδία λυπάται όταν είναι βαρεμένη με την αμαρτία. Η καρδία είναι λυπημένη όταν έχει το βάρος της αμαρτίας, το οποίο είναι ασήκωτο. Η καρδία είναι λυπημένη όταν έχει την ενοχή ενώπιον του Θεού. Καρδίας εφρενωμένη στο πρόσωπον θα λυπούσεις δε, σκυθροπάζει. Όταν βλέπεις τον άνθρωπο και είναι σκυθροπός, να ξέρεις ότι μέσα στην καρδία του υπάρχει ένα βάρος το οποίο θέλει να το σηκώσει, να το μεταδώσει και δεν βρίσκει τρόπο. Θέλει να το μεταδώσει και δεν υπάρχει τρόπος γι' αυτό. Αλλά όμως, όταν πηγαίνει να προσκυνήσεις την Παναγία μας, εκείνη σου λέγει, σου μιλεί. Μη με προσκυνείς, λέγει, ότι αν λέγει ο Υιός μου, ποιήσατε. Ό,τι σας λέγει ο Υιός μου να κάνετε. Πηγαίνουμε στον Χριστό μας να τον προσκυνήσουμε και εκείνος φωνάζει και λέγει, τι με προσκυνείς. Υιέ μου, γιατί με προσκυνεί ψεύτικα, γιατί με προσκυνείς υποκριτικά. Παιδί μου, δώσ' μου συν καρδία. Δώσ' μου την καρδία σου, παιδί μου, να την κάνω δική μου, να την κάνω θρόνο μου. Και παρακαλούμε τον Θεό μας και ζητούμε από τον Θεό μας τα σημέρα σε αυτά, η Παναγία μας να μεσητεύσει, να σωθεί η Ελλάδα μας από την δουλεία την οποία επέβαλε η αμαρτία μας. Να σωθεί η Ελλάδα μας από τους κακούς οι οποίοι ζητούν να εξαφανίσουν την ύπαρξή της, την πίστη, την Αγία. Να παρακαλέσουμε την Παναγία μας αυτά τα σημέρα να δώσει τη χάρη της, να διώξει τον εχθρόν ο οποίος επελήφθη της εξαφανίσεώς μας. Να διώξει αυτούς οι οποίοι ζητούν να αφανίσουν το όνομα Ελλάδα. Να διώξει αυτούς οι οποίοι ζητούν να αφανίσουν την πίστη η οποία είναι ριζωμένη μέσα στην ψυχή μας. Και να σταθούμε άξιοι της αγάπης του Κυρίου μας και της ενανθρωπίσεώς του και του Ευαγγελισμού της σήμερον και να μας αξιώσει των Αγίων του Παθών. Αμήν.